Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Insta Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α, ναι, κάναμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Καλώς ήρθατε, καλό παιδιά, σε ακόμα ένα επεισόδιο Horizon Zero Dawn. Συνεχίζουμε ακριβώς από εκεί που είχαμε μείνει όπως πάντα και wow, τι ήταν αυτό το επεισόδιο, έτσι. Τι ήταν πραγματικά αυτό το επεισόδιο, το προηγούμενο. Μάθαμε τόσο πολύ πράγμα και μου άρεσε ένα συγκεκριμένο σχόλιο που έγραψε ένας από εσάς. Λέει, το είχες ποτέ σκεφτεί ότι έτσι μπορεί να είχε ξεκινήσει και ο δικός μας ανθρώπινος πολιτισμός? Ναι, ναι, το έχω σκεφτεί και αν το σκεφτείς είναι απλά τρελό. Είναι τρελό να το σκέφτεσαι αυτό, ότι από μια τέτοια... Δεν ξέρω πώς να το πω, από μια τέτοια κατάσταση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σκέψω ότι στο πλανήτη μας και καλά... Λέμε τώρα, υπήρχε ήδη πολιτισμός ο οποίος αφανίστηκε από δικό του λάθος και εμείς γεννηθήκαμε σαν τεχνητά προϊόντα, ξέρω εγώ, σαν απόγονοι και τα λοιπά, ενός ρομπότ ή κάτι τέτοιο, και σήμερα πια ψάχνουμε ποιος ήταν πριν από μας και τι υπάρχει στους διπλανούς γαλαξίες και τα λοιπά. Ναι, εννοείται. Εννοείται μπορεί να προήλθαμε από κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα ακούσαμε να είμαστε μια παρέα, ένα στάδιο ολόκληρο και να συζητούσαμε τέτοια πράγματα. Θα ήταν φανταστικό. Λοιπόν, όπως πάντα, ρίξε ένα like αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις για κάποιο λόγο. Να βλέπεις εμένα το βλάκα να γελάω σαν χαζός. Open door και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, οπωσδήποτε κάνει εγγραφή. Γιατί θα παίξουμε και το Horizon Forbidden West όταν κυκλοφορήσει και άλλα πολλά παιχνίδια κυκλοφορούν. Και φυσικά αν θες να με υποστηρίξεις ακόμη περισσότερο, πλουζάρες εδώ πέρα το Gaming Recipe, καπέλα, σορτσάκια, βρακιά, ό,τι θες. Υπάρχει link στην περιγραφή, ok. Πάμε να συνεχίσουμε το παιχνιδάκι μας. Οπότε νομίζω από exit the facility, πρέπει να βγούμε από το facility. Whee! Oh, wow! Well, ξέρεις, είμαι ο Gaming Recipe, οπότε μην ξαφνιάζεσαι που κάνω τέτοια. Ένα επεισόδιο δεν μπορεί απλά να πάει καλά, το ξέρεις αυτό, πρέπει κάτι να συμβεί. Θα πάω... αν θέλει και η Aloy θα πάω εδώ. Ωρε φίλε! Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω γιατί. Σε κάθε σχεδόν βίντεο. Okay. Τώρα... Άντε να τους τα εξηγήσει όλα, έτσι. Πώς εξηγείς κάτι τέτοιο σε έναν κλειστό μυαλό λαό? Πώς έπεσε αυτή έτσι ρε, τρόμαξα, λέω, τι πάει αυτή, πέθανε. Τι έγινε παιδιά? Aloy, forgive, forgive. Τι the έχασα? Goddess spoke to you? She did. Goddess. What did she say? Αυτή νομίζω ότι είναι μια θεότητα. I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? Yes. It was her wish. What she made me for. Huh. Yes. I will do it. All praise Aloy, anointed of the Nora. Τρόμαξα. All praise Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. Σύγκπαν, σύγκπαν. First you shun me, now this. Όντως. I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora, make way for Aloy, that she may forge the path for others to follow. Hmm.
Πρώτα λέει με χλεβάζατε και με κορεδεύατε και με μειώνατε και με ταπεινώνατε και τώρα αυτό πέφτετε στα γόνατα, ξέρω εγώ, και είμαι ξαφνικά η θεά για σας. Ξέρεις, σηκωθείτε, δεν το χρειάζομαι αυτό. Λέει, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πέρα από τη δικιά μας τη βάση, πέρα από το δικό μας το χωριό. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί έξω και ο οποίος κόσμος αξίζει να σωθεί με το ίδιο καλούς ανθρώπους όπως εσείς. Και αναρωτιέμαι αν φτάσουμε ποτέ σε τέτοια φάση να το πει κάποιος αυτό. Υπάρχει... Ξέρετε τι, είδα πρόσφατα... Wow, έπεσαν τα frames ξαφνικά, τι φάση. Πού πάω? Hello? No, last could be. Αυτό είναι στο Ratchet & Clank. Sorry. Πού πάω? Μάλλον πρέπει να βγω από εδώ, ε. So, είδα μια ταινία πρόσφατα με τον... Αχ, πώς το λένε ρε, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, παίζει στο κύριος πρωταγωνιστής στο Jurassic World, τέλος πάντων. War of Tomorrow, ή όχι, Tomorrow War, The Tomorrow War. Εάν σας αρέσει αυτή η πλοκή, αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, δείτε οπωσδήποτε την ταινία The Tomorrow War. OMG. Έχω καιρό να δω τέτοια ταινία με τέτοια πλοκή, ήταν φανταστικό. Ξεκινούσε κάπως, αλλά ήταν υπέροχο παιχνίδι. So, go to the bitter climb. Εκεί που πρέπει να πάμε για να καταστρέψουμε, μάλλον για να πάρουμε κάτι για να καταστρέψουμε το μεταλλικό δαίμονα ή κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, είμαι λίγο χαμένος. Παίζω πολλά παιχνίδια, ok? Συγχωρέστε με. OMG και τριαλό. Ok. Hey, έχω πάει ήδη μέχρι εδώ. Campfire, let's go. Fast travel. You need the travel pack to fast. Πιστεύω. Ποτέ δεν έχω τίποτα έτοιμο. Τα λέμε εκεί. Και καλώς ήρθατε και πάλι. Chris Pratt. Okay, το όνομά του είναι Chris Pratt, ο ηθοποιός που παίζει στο Jurassic World και στο The Tomorrow War. Πραγματικά πολύ καλή ταινία. Αξίζει να τη δείτε. Εάν σας αρέσουν τέτοια, γιατί εμένα μου αρέσουν. Ξέρεις, αυτά τα sci-fi και το ταξίδι στο μέλλον. Ούτως ώστε να κάνεις κάτι στο μέλλον το οποίο θα... Μάλλον ταξίδι στο παρόν... Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Ταξίδι στο παρελθόν για να κάνεις κάτι στο παρελθόν το οποίο θα... Θα επηρεάσει το μέλλον. Θα αποτρέψει κάτι να συμβεί. Σταματάω να μιλάω, καλύτερα να μην τη δείτε πριν σας μπερδέψω περισσότερο και σας φύγει η όρεξη να δείτε ταινία. So, πρέπει να ανέβουμε στο... βουνό. Πώς ανεβαίνω? Α, από εδώ. Φυσάει πολύ εδώ πέρα. Φυσάει πολύ. Εδώ. Κάποιο τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό. Δεν ξέρω ποιο. Μπερδεύτηκα τώρα. Α, νομίζω εδώ έχω ξανάρθει για να ξεκλειδώσω την πανοπλία με exploit, τέλος πάντων, του παιχνιδιού. Ξέρεις, ήταν ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσες να μπεις μέσα και μετά ξαφνικά μπορούσες. Πόπο, μου μπήκε, πραγματικά μου μπήκε στο μυαλό τώρα αυτή η ιδέα ότι φαντάζεσαι να υπήρχε, πολιτισμός πριν από εμάς και να έκαναν πατάτα όπως πάντα και σήμερα πάμε να κάνουμε εμείς την ίδια πατάτα. Δηλαδή, απλά κοιτάξτε τι γίνεται τριγύρω μας, σκεφτείτε λίγο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Κάτι δεν πάει έτσι όπως έπρεπε να βγει. Για δούμε. Πάγωσε η καημένη. Guys sacrifice. Did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Wow. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. Yes, yes. So you've been in here before. To a point. You'll see. Μέχρι ένα σημείο λέει ο ήσυχος, ο silence, ο σιωπηλός. Μέχρι ένα σημείο λέει έχω έρθει εδώ πέρα. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with. Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Ισχύει η silence. Αχ, όταν υπάρχουν αυτές τις στιγμές στο παιχνίδι που πρέπει να σκαρφαλώσει και τα λοιπά, ξέρετε ποιο παιχνίδι μου έρχεται στο μυαλό. Με τίποτα δεν θα του μαντέψετε, με τίποτα αυτή τη στιγμή, πραγματικά με τίποτα. Μου έρχεται στο μυαλό ένα παιχνίδι, Prince of Persia. Και το μόνο που σκέφτομαι είναι πότε θα αποφασίσει, ποια εταιρεία, Ubisoft. Πότε θα αποφασίσει η Ubisoft
να βγάλει ένα καινούριο game πριν σοφέρσια. Και θυμηθείτε τα λόγια μου, θα βγει κάποτε. Αποκλείεται να σταματήσουν εντελώς από το This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. So stop. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Okay, I'm going in. So, λέει, χρόνια προσπαθούσα να μπω σε αυτή την πόρτα και ποτέ δεν τα κατάφερα γιατί χρησιμοποιούσα βία. Ποτέ δεν σκέφτηκα, λέω, ότι θα έρθει μια, ένα ανθρώπινο κλειδί, ένα κλειδί σε, ξέρω, σαν άνθρωπος τέλος πάντων και θα το ανοίξει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό άμα το σκεφτείς. Είναι δηλαδή όλη η πλοκή του παιχνιδιού, ότι η Γκάια μας έφτιαξε κάποτε ούτως ώστε να τη βοηθήσουμε τώρα, στο τώρα, στο παρόν. Και για την Γκάια στο μέλλον κάτι τέτοιο. Τρελό. Τέλος πάντων. Time for me to head in. Yes. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Okay. Everything depends on you. Aha, άρα σας έχω στο χέρι μου, σας κάνω ό,τι θέλω. Wow. Οπότε εδώ πέρα θα βρούμε τη δύναμη για να νικήσουμε τον Άδη. Wow. Okay. Genetic identity confirmed. Μεγάλη ευθύνη. Κοίτα εδώ. Dr. Sobek, you are clear to proceed. Όλα σε καλά, Γκέα. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να περάσω αυτή την πόρτα. Εμείς απλά μπήκαμε έτσι απλά. Wow. Mind your footing. Θα κάνω ό,τι θέλω, εντάξει. Άμα πέσω τώρα, δεν θα είναι καθόλου ωραίο. Για από εδώ, ίσως. Από εδώ. Yes, yes. Come on, πέσε επιτέλου. Πολύ μ' αρέσει που μπορεί να γλιστρήσει για 5 μέτρα. Αυτό είναι φανταστικό. Oh, wow. Κοιτάξτε εδώ, Θεέα. Ωραία, φίλε, όταν το κάνει αυτό κινηματογραφικό. Πολύ ωραίο. Very nice, very nice. Okay, πώς πάω εκεί, από εδώ. That's my way across. Yeah, θες να ακούσεις τίποτα, τι είναι αυτό. Nope, δεν είναι, είναι απλά μια λάμπα. Okay. What? Ρε φίλε, όταν τα κάνει αυτά ένα παιχνίδι. It's held like this for 19 years, right? Well, right, right. Don't answer. Ναι, μην απαντήσεις. Έλα, ανέβα, ανέβα, έλα. Okay. Αναρωτιέμαι τι θα βρούμε μπροστά μας, παιδιά. The mountain that fell, το βουνό που έπεσε. Search the ruins for the master override. Oh, glad that's over. Πρώτα πηδάω και μετά... Συγγνώμη. Όντως, πρώτα πηδάω και μετά σκέφτομαι. Τι κάνω τώρα. Οκ. Πάρ' τα όλα. Further up the shaft. Okay, άρα πρέπει να σκαρφαλώσουμε πάνω. Δεν έπρεπε να πέσουμε καν κάτω. Τέλεια. Yes, από εδώ. Come on. Και όσο έλεγα για το Prince of Persia που έλεγα, κάτι έπιασε στο μάτι μου ή το αυτί μου, δεν ξέρω. Ότι θα βγάλουν το παλιό Prince of Persia Remastered. Καινούργια γραφικά, ξέρεις και τα λοιπά. Θα ήταν ωραίο να το παίξεις στο κανάλι, τι λέτε. Γιατί θυμάμαι πριν ανοίξω το κανάλι, ένα από τα παιχνίδια παλιότερα, δηλαδή πριν καμιά δεκαετία ίσως, έπαιζα πολύ πριν στο Φέρνσια. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πλοκή και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θέλετε να το ακούσετε αυτό. Come on. Hello. Αυτό είναι. Evacuation happens so fast. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lions in the medical ward. I told Tom Paik I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradisaidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Elizabeth's room. I know it. Το δωμάτιο της Elizabeth Sobeck. She didn't even get a chance to unpack.
These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Mm-hmm. Okay, βρήκαμε τα ημερολόγια της Elizabeth. Και τώρα πάμε εδώ. Χριστέ μου, το δωμάτιο της Elizabeth. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε. Elizabeth. What is this? Όντως, τι είναι αυτό. Examine the shrine. Ωχ, φοβάμαι το cinematic που... This is Charles Ronson. Unloading this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Φυσικά. Κάτι πήγε στραβά. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Mm-hmm. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. Okay. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh, no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's all right. Gaia's complete. Thusiastia. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end. So, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, all right? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. Wow. That was the last transmission of Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. Ναι, όντως ισχύει. And we are all in her debt. Hey, silence. Δεν ξέρω αν θέλω να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. So, rest in peace. Hell, Liz. Dead Faro. I know. I know you're never gonna hear this. That's not the point. Κι όμως θα το ακούσει το DNA της, εμείς. You got to play the savior and the Motorola once this time. Great work. So, κάτι πήγε στραβά με το που προγραμμάτισαν και έβαλαν σε λειτουργία την Yeah. Μετά από 6 ώρες κάτι πήγε στραβά και δεν μπορούσε να κλείσει μια... Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Πες ότι δεν μπορούσε να κλείσει μια καταπακτή και ερχόταν σμήνος από ρομπότ και κάποιος έπρεπε να βγει έξω για να κλείσει αυτή την καταπακτή, αλλιώς θα καταστραφόταν εντελώς η Γκέα, η Γκάια. Και ναι, μαντέψτε ποιος βγήκε έξω. Σήμερα θα έβγαινε η Aloy. Τότε βγήκε το DNA της Aloy, η οποία είναι η Elizabeth Sobeck. Οπότε για άλλη μια φορά η Elizabeth Sobeck θυσιάστηκε να ζώσει στον πλανήτη. Αυτό ήταν συγκινητικό. Ξέρουμε τι έπαθε η Sobeck τουλάχιστον. Aloy. Ναι, εγώ είμαι. She's gone. Really gone. Ναι, έχει πεθάνει. You knew she couldn't have survived, Aloy. Ναι, όντως. And her achievements were...
beyond exceptional. Απλά είχε μια ελπίδα μέσα της η Aloy. Ότι με κάποιο τρόπο ζει. Αλλά δεν ζει. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Yeah, I don't know. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Maybe, τι maybe, τι εννοούσε με αυτό το maybe. Είναι λίγο άκαρδος ο Silence, ο σιωπηλός μας φίλος, έτσι. Είναι λίγο άκαρδος. Και λέει δεν το έκανε από συναισθηματικότητα, ξέρω για τους ανθρώπους και τα λοιπά. Και λέει η Aloy διαφωνεί, όχι το έκανε, θυσίασε τη ζωή της για να σώσει τους φίλους της, όλο το πλανήτη, όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Και αυτό της το χρωστάμε όλοι μας. Και είπε στο τέλος ότι ανέφερε η Σόμπεκ ότι ήθελε να πάει σπίτι και λέει ίσως τι, εκεί κόλλησε, ίσως πήγε κάπου, ίσως το DNA της Aloy της λέει κάτι για το μέρος όπου μπορεί να πήγε. Έχω παίξει παιχνίδια και παιχνίδια, η πλοκή αυτού του παιχνιδιού όμως τα σπάει, απλά τα σπάει, κορυφή, μπράβο. Και δεν βαριέσαι, δεν είναι κάτι βαρετό το οποίο σε κουράζει, ξέρω εγώ. Θες να μάθεις περισσότερα, είναι σαν μια ταινία, σειρά. Την οποία θες να... There's another section at the back of the crater. What? Looks like it survived the blast. Okay. Because it was armored. Θες να πάμε εκεί. You found the control room. I'm on my way. Ναι, πάμε εκεί να μάθουμε κι άλλα, φυσικά. Δηλαδή, προχωράς, παίζεις, αλλά μαθαίνεις πράγματα σε κάθε επεισόδιο, έτσι. Καλό αυτό. Κάθε επεισόδιο υπάρχει κάτι ενδιαφέρον να δεις. Ε, την Elizabeth, ρε φίλε, πραγματικά άνθρωπος, έτσι. Okay. Δεν έχω ιδέα που πάω, απλά χορπηδάω σαν τρελό κατσίκι. Θα φτάσει μέχρι εκεί, δεν νομίζω να... Συγγνώμη, πάω καλά. Γιατί μου λέει ότι θα πεθάνει από εκεί. Όποια, okay. Okay. Θα ανέβουμε από αυτή την υπέροχη σκάλα εδώ πέρα. Ε, yes. Ανοιχτού κόσμου, open world παιχνίδι, αλλά πιο πολλά cinematic βλέπεις. Και δεν είναι κακό, βέβαια. Μου αρέσουν πάρα πολύ εδώ. Okay. Πόσα χρόνια είναι εδώ αυτή. Νομίζω πρώτη φορά. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Okay, τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος τους σκότωσε. Ωρε φίλε, τι γίνεται εδώ. Θα χαζέψω εντελώς το αυτό. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please. Stop trying to access the said system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is,
I can't stop thinking about the ones who'll come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus failsafe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Captain Thomas. Oh, wow. Οπότε δεν φτάνει που έφτιαξε όλη αυτή τη... Δεν φτάνει που έκανε τη μεγαλύτερη παπαριά σε όλο τον κόσμο. Έφτιαξε τα ρομπότ που σκότωσαν όλο το πλανήτη. Κατέστρεψε και το σταθμό Apollo που θα βοηθούσε την Gaia και τα λοιπά στο να γεννήσει ανθρώπους αργότερα, γεννήσει εισαγωγικά. Και του σκότωσε όλου εδώ πέρα γιατί το θεωρούσε λάθος αυτό. Okay. Τι να πω. Ήθελε τον αφανισμό εντελώς και δεν το βλέπε από μόνο σου ξεκάθαρα. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the submarine. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No, not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made, the world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Με λίγα λόγια, τα σκάτωσε για άλλη μια φορά ο Ted Faro. Claim the Master Override. Okay, ας πάρουμε και αυτό το όπλο το οποίο πιστεύω θα μας βοηθήσει να νικήσουμε τον Άδη. The Master Override. It's so small. Now all you have to do is kill the kiddies with it. Τέλεια, Silence. Μιλάς τόσο άνετα και εύκολα, τα λόγια σου είναι υπέροχα. Τώρα το μόνο που μένει να κάνεις είναι να σκοτώσεις με αυτό το πράγμα τον Άδη. Προχώρα. Δεν είναι τίποτα, γιατί είσαι ακόμα εδώ. Να είστε καλά, παιδιά. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου είμαι σίγουρος ότι δεν θα σκοτώσουμε τον Άδη. Θα προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε τον Άδη και θα αποτύχουμε. Ξέρετε πώς είμαι εγώ, δε. Εντάξει. Θα μας πάρει 5 επεισόδια να σκοτώσουμε τον Άδη. Παιδιά, το story είναι φανταστικό. Εάν δεν τα εξηγώ σωστά, για να μην κάνουμε και λάθη, έτσι. Εάν δεν τα εξηγώ σωστά, με τα αγγλικά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, και ξέρω αρκετά καλά αγγλικά, γράψτε τα σχόλια, παρατηρήσει και τα λοιπά, ίσως. Μπορεί κάποιος να γράψει και ένα κατεβατό να εξηγήσει μέχρι στιγμής το story. Πολύ απλό. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο σημεριτούν του Silence Workshop. Θα το δω από κοντά. Τι ωραία, yes. Γεια σας, peace.